χρειάζεται μία άκρηση. Μετά τι 8 τίποτε θα σας δείξει από τα φορτήρια. Ένας ο οποίος, σε ένα οποίο έδωσε ένα τάλλοντο, δεν δε μόνο τα, αλλά και τα σωματικά ακόμα. Τι δυνάμεις σωματικές. Τώρα στο ένα θα δείξει αν το διπλάσει δύο. Αν έδωσε, θέλει το δύο είναι άρεστα. Αν έδωσε δύο, αν το διπλάσει το κάνει τέσσερα, το τέσσερα είναι άρεστα. Αν το έδωσε πέντε, πρέπει να το κάνει δέκα. Το εννιά δεν είναι άρεστα. Λοιπόν, έτσι είναι. Πολλές φορές το τρία είναι πιο άρεστα και το εννιά δεν είναι άρεστα. Ναι. Για έναν που του έδωσε ένα τάλαντο, ναι. Το τρία είναι υπεράριστο. Ναι. Και για έναν που του έδωσε. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά γι' αυτό και ο κύριος μην κρίνεται κατόψαν τη δικαία κρίση, κρίνεται. Ναι. Εμείς πολλές φορές λέμε ο τάδε είναι άγιος και γράφτες αυτά τα μέσα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε ότι ο τάδε εγκληματίας είναι... έχει ανταποκριθεί. Αυτό δεν έχει ανταποκριθεί. Μπορεί να σκότωσε και 10 άτομα. Και ας πω έπρεπε μπορεί να έκανε 10 θάματα, μπορεί να ο Θεός θα αναζητούσε 20 θάματα από αυτό. Ανάλογα με αυτά που τέλος. Ναι, ναι. Ναι. Ενώ εκείνος, ποιος και ο πατέρας του είπε, μητέρα του Τίτο, πώς μικρύνει ότι είχε σπάσει από μικρός πολλούς στα πεζοδρόμια, σε τι φυλακές από μικρός μεγάλους, σε τι κατηχήσεις το κάνανε, και όλα ξανά, με τι κληρονομικά όλα αυτά, και μετά έκαμε 10, ζούσε τον εαυτό του και συγκρατήσει τα 10 εγκλήματα. Ναι. Και να δείτε εδώ, ποιος το λένε ότι αυτός έχει γνωρίσει τον εαυτό του, ότι είναι εγκληματίας. Εμείς τον καταδικάζουμε, ότι είναι εγκληματίας, αλλά δεν ξέρουμε. Ναι. Ενός θυμάμαι ένα άγιος, άγιος, έκανε 10 θαύματα. Ναι, 10, δεν είχε να πω κρυφιό, έπρεπε να κάνει 20. Ναι. Ναι. Εκεί κανείς, το έχω παρατηρήσει, να κάνει κάτι. Να εργάζεται όσο μπορεί με φιλότιμη, έτσι, με γνωμοσύνη προς το Θεό, να κάνει ό,τι μπορεί. Δημιουργεί, με συγχωρείτε, ξέρετε τι κακό έχω παρατηρήσει. Δημιουργεί, ας αφήσουμε τους κοσμικούς ανθρώπους προκαημένοι με την κοσμική αντιμετώπιση των πραγμάτων, έχουν γεμίσει τα ψυχιατρία και επιστήμους. Γιατί ο τάδε πέτυχε, γιατί έφτιαξε ένα νεύρο, εγώ δεν πέτυχα και στη ζωή μου κλπ. Και εδώ στο δουλειάκι αυτό, γιατί δεν πέτυχε. Μα ο τάδε απέτυχε και ο σκέψε ακόμη μια αποτυχία. Τότε έφτιαξε τόσα νεύρα κλπ. Περισσότερα που το χρειάζονταν. Λοιπόν, και εδώ στο κυπέρα και εδώ στο θεωρεί, το δουλειά, στα βάθμα, στην χώρα, μου πιάνει μελαγχολία. Λοιπόν, δείχνω ότι δεν έχει πέσει τα μάτια του μάλλον. Λοιπόν, πάνε αυτοί, δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο γιατί τα σκέφτονται τον ίδιο. Αλλά και στην πνευματική ζωή. Πρέπει κανείς να ο τάδε και πέρα κάνει τόσο εγώ έφτασα σε αυτή την κατάσταση. Ωχ, εγώ είναι αυτό. Δώστε και πέρα και αυτό να ζω, δώστε. Και πάει και ενώ υπάρχει εγωισμός φυσικά μέσα, η χάρη του Θεού φυσικά είναι μακριά. Λοιπόν, δώστε, πιάνει και πέρα απελπισία, μελαγχολία και αυτός πάλι το ίδιο. Γιατί και αυτός κοσμικά θα αντιμετωπίζει. Ναι. Άρα εδώ τώρα, εάν αυτός είχε, αυτός είχε από μια προσωπική πηγή μικρή πύρα, εάν ο άνθρωπος είχε καλή διάθεση, υποναγνάει λατήρια, αλλά αδικήθη από μια καθοδήγηση, θα υποθέσουμε, εγώ πιστεύω, γιατί έχω τέτοιες περιπτώσεις, θα το δώσει μετά από χρόνια και θα τα φέρει τα πράγματα και όσα έχει αδικηθεί από υποθέσεις, όπως το στρατό έπρεπε να κάνει πυροπορές. Γι' αυτό και ευαγγίζει, του δίνουν 15-20 κορονάδες. Και τις γίνουν όλες μαζωμένες μετά. Ένα τέτοιο κάνει και ο καλός ο Θεός. Ναι, καλό είναι όμως. Θέλω να δεις αυτό κάτω πάνω σε αυτό. Να συγκεκριμένα γνώρισα μια ψυχή. Είναι σε ένα γνωστό μοναστήρι, αυτή η καημένη είχε αδικηθεί. Και την έκανε εντύπωση, ας πούμε, πώς έφτασε τέτοια μέρα. Διότι, εάν γνώρισα πόσο, πάνω από 20 χρόνια που υπάρχει, γνωρίζει πνευματικούς ανθρώπους, πρώτη ήταν 5-6, οι οποίοι αγωνιστήκαν χρόνια να πετύχουν αυτό,
εγνώρισα μια ψυχή που δεν είχε ούτε 6 μήνες. 7 μήνες στο μοναστήρι και να είναι μια κουπέλα. Και να φτιάξει τέτοια κατάσταση. Ο φοβερό πρόβλημα, να δει το μυστήριο που θες. Να σκεφτεί η λειτουργία, τα γεγονότα και είπα όχι πλάνη. Ναι, σε μια τέτοια κατάσταση. Τι λέει αυτό, μα πώς λέω εκεί πέρα αυτό. Και ποιο ήταν το αυτό, κατάλαβε. Οπωσδήποτε εδώ είναι... Οπωσδήποτε θα έχει αδικηθεί αυτή τη ψυχή και καλό το Θεό. Ναι, πράγματι. Είχε αδικηθεί φυσικά από ανθρώπους στον κόσμο. Έχει μια τέτοια καλώση, μια τέτοια ενώ αν πήγα σε αυτούς τους ανθρώπους που βοηθούσε κλπ. Το σκοτώνα για τους βοηθά με μια πλώδη, με αυτό. Δεν ξέρω, είναι κοσμική ίσως φράση αυτή. Να πει κανείς ότι αυτοί θέλουν να τους κάψει κανείς σε ένα φούρνο, έτσι που δεν είναι κοσμική. Όχι να τους βοηθούν εκεί πέρα με τέτοια αγαπή. Εν τούτης όμως με μια πλώδη αυτό και να υπηρετεί να κάνουν αυτά όμως, διότι το καλό ο Θεός. Ενώ και να είσαι να γίνει μοναχή από χρόνια και λοιπά και τώρα να δεχάσει να βοηθάει. Τι να βοηθάει, να πει ότι βοηθάει η μια μητέρα ξέρω, ή τον πατέρα σου είναι άρρωστος ή έστω δεν είναι άρρωστος να της κάνει την ρουφιά. Αν βοηθούσε ανθρώπους τελείως. Και εν τούτης όμως, επειδή είναι μια πλώδη, μια αγάπη μια. Και ο καλός ο Θεός πώς τη μαντέχουν, τη μηχανταμίξουν με τέτοια χαρίσμα, έτσι. Γι' αυτό βλέπω και δικαιοσύνη του Θεού, όχι μόνο αυτό, σύμφωνα τα λεφτά. Βρήκα συγκεκριμένα κάποιον κανένας ο Τζοζάν Βάσκαλς, είχε 7-8 παιδάκια. Δεν θυμάμαι να ήταν καμιά πινταριά ετών. Ήταν το κοριτσάκι του καημένου, το μεγαλύτερο, είχε βγάλει ένα αυτό. Παρουσίασε κάτι εδώ στο μάτι. Δεν είπα στην αρχή, ενώ πήγαν να θεραπεύσουν κάτι εδώ και ευτυχώς το ανοίξαν, βρήκανε όγκο από μέσα. Και αφαιρέσαν το μάθος, τώρα κοριτσάκι. Το καημένο το κοραϊδέο μου έλεγε στο σχολείο τα παιδιά αυτά. Πώς να του πάω παρηγορηθεί αυτό το καημένο. Αφού είναι μεγάλο, λίγο μεγάλο κατά κάποιον τρόπο, 12 χρονών, μπορεί να καταλάβει μερικά πράγματα. Μα πράγματα, αυτό δεν είναι ψέματα, δεν είναι ψέματα η παρηγορία, ότι αν αυτή η ψυχή σου πρέπει να αντιμετωπίσει μια δοξολογία, έπρεπε να πει κανείς, θα είναι μεθαύρο μαζί με το ομολογητή Παφνούτιο, το οποίο του βγάλαν το μάτι και αναγκάτει τον Χριστό. Όταν δοξάει το Θεό και επιμένει αυτό, τόσο να το έδωσε η ίδια ψυχή στο Χριστό το μάτι. Μετά λοιπόν, το κατάλληλο καημένος και αυτό πέραξε οπτικά. Δεν ήταν ψεύτικη παρηγοριά αυτή. Λοιπόν, ήταν μια πραγματικότητα. Λέω ότι δεν είναι αδικία, ο Θεός δεν είναι αδική. Τον ανταλήψει γι' αυτό. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, ακόμα και ένα παιδάκι, είναι το καημένο με όγκο. Και βλέπει η κοσμική αυτή αντιμήτωση. Τι φταίει, καλά σου λέει εγώ νοματός. Σε το κακό με το παιδάκι μου, τι φταίει με έναν όγκο εδώ. Λοιπόν, πράγμα που κάνει χειρουργία, παραχειρουργία, έχω υπόψη, μικρά παιδάκια. Και τελικά μεγαλώνει σημαδεμένο εδώ πέρα, μεγαλώνει αυτό. Κατά την μέρα της κρίσης, εγώ το πιστεύω, δεν μπορεί να μου το βγάλει, δεν ξέρω, να πιστέψω κάτι άλλο. Την μέρα της κρίσης, εγώ πιστεύω θα το πήρα το παιδάκι. Όταν ήσουν ο μικρός, 5 χρόνια ταλαιπωρήθηκες άδικα κλπ. Τώρα, μετά από μεγάλος έκανες αυτές αμαρτίες. Να κάνω ένα λογαριασμό, τώρα που βρισκόμαι. Ναι, πρόβλημα. Το Θεό είναι δίκαιο, ναι. Γι' αυτό ήταν κανείς πραγματικά. Κινηθεί στο χώρο της πραγματικότητας. Δεν υπάρχει χώρος, υπάρχει παράδεισο από εδώ. Ναι. Πρώτα πρώτα που... Αυτό που είδες από την φυσικά ήταν ότι ήταν μια ξέρεση, μια αγάπη του Θεού που είχε αδικηθεί κατά κάποιον τρόπο και βλέπει την αγάπη του Θεού, ναι. Ναι, εκείνη ήταν βασικά. Αλλά το είδε ο Θεός φυσικά έχοντας υπόψη ότι δεν θα βλαφτεί και αυτή η ψυχή. Γιατί υπήρχε και προϋποθέσεις. Ναι. Σκεφτεί τώρα να το αντιμετωπίζει. Να μην μπορεί να σκέφτεται πονηρά σου υποθέσεις. Η καρδιά να είναι καθαρή, ας πούμε. Έχει τέτοια ταπείνωση, να τέτοια αγάπη.
Και βασικά αυτό είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Όταν υπάρχει ταπείνωση σε τέτοιο βαθμό, πρέπει να πει κανένας, έχει αυτό το θείο μαγνήτη να επιτραβάει τη χάρη του Θεού. Ναι, δεν μπορεί, ναι. Βλέπεις, ο ταπεινός δίνεται η χάρη, είναι κανονισμένος, όπως είναι η πνευματική, η αυτή. Η κοινόμη και η πνευματική. Πετάει αυτό, κανείς ψηλά, όσο ψηλά το πετάξει, με τόσο δύναμη θα πέσει κάτω και θα γίνει κομμάτι, ναι. Έτσι είναι. Πολλές φορές όμως μας λέει ο λογισμός, βλέπουμε έναν ενώ έχει μια τέτοια φαντασία στον εαυτό του και δεν βλέπουμε να πέφτει κάτω. Εκεί είναι αυτό, αλλά αυτό είναι πιο επικίνδυνο, εκτός γίνεται από πίσω, γίνεται η εσφορική. Έχει φτάσει σε έπαρση. Πώς το είπατε αυτό? Βλέπουν πολλούς ανθρώπους. Ναι. Ενώ περηφανεύονται τόσο πολύ. Ναι. Και μάλλον δεν είναι αυτό. Ενώ άλλος λίγο κάτι, λίγο περηφανεύει αυτό, σπάει τα μούτρα του. Ναι. Ενώ άλλος με τόση φαντασία δεν είναι αυτό. Δεν βλέπουμε να υπάρχει, να γίνει πτώση. Η πτώση γίνεται από την άλλη πλευρά, γιατί έχει φτάσει την έπαρση. Δηλαδή, βαθμολογείται, μπορεί να πει κανείς, έχει την ίδια αυτή με το Θεός φυλάξει με το Σατανά. Η περηφάνειά του έχει στα μέτρα. Στα μέτρα. Και οπότε η πτώση γίνεται από εκείνη την πλευρά, ναι. Εκείνο είναι επικίνδυνο. Ναι. Κάτι για την αυτό που σας είπα πριν, κάποια ερώτηση. Δηλαδή αυτή η οποία ένας άνθρωπος ο οποίος υπομένει τις αντιλήψεις και τις αδικίες που του κάνουν, αυτή η υπομονή όταν είναι κατά Θεόν καθαίρει τον άνθρωπο από τα πάθη. Αν το καθαίρει και αν το λαμπικάρετε. Μα υπάρχει πιο ανώτερο από αυτό. Ναι. Διότι καταρχάς να λέω. Είναι σαν μάλλον η δεύτερη κατάσταση. Διότι περνά και τον Κύριο στον Χριστέ, γιατί έλεγε ο Μακαρίς ο Παπατήχων, Πατριτήχων έλεγε. Το Κύριο στον Χριστέ έλεγε 100 δραχμές, το δόξα το Θεό χίκα, τα διεροσκητά. Δηλαδή ήθελε να πει ότι το δόξα το Θεό έχει μεγαλύτερη αυτή. Ναι. Ναι, είναι κάτι το ξεπερασμένο, ναι. Το να ζητάει κανείς το έστω το φυσικά, αυτό είναι μια ανάγκη μεγάλη που την αισθάνεται κλπ. Θέλει, δεν θέλει, ας υποθέσουμε, πρέπει να το ζητήξει. Ενώ εκεί να πάμε... Ναι, ενώ όταν υποθέσουμε. Και δοξολογεί το Θεό. Βλέπετε εκείνοι, είπαν τα πρώτα δάκρυα είναι, να σας δώσω να καταλάβετε, είναι θυσίας παρηγορίας. Σπάει κανείς, κλαίει, ναι. Λοιπόν, αφού κινείται κανείς αυτός που λέει την ευχή να πει κανείς το... η δεύτερη κατάσταση είναι η δοξολογία της υποθέτης και είναι σε άλλο χώρο. Τα δάκρυα και ενδιαφέρον δεν είναι τέλη δάκρυα. Εκείνα πλέον, ενώ τα πρώτα κατά κάποιον τρόπο ίσως και το σώμα κατά κάποιον τρόπο ίσως να... Πώς να δώσω να καταλάβω. Παρηγορούσαν και το σώμα. Όχι, τα πρώτα ίσως και το σώμα το καταβάλλουν. Όχι, ναι, καταβάλλουν το σώμα. Ενώ τα δεύτερα δίνουν όχι τις βιταμίνες και για την ψυχή και για το σώμα. Τις αγκαλιάσεις, αυτές, ναι, τη δοξολογία, ναι. Σκεφτείτε τώρα και από αυτό βλέπει κανείς τη διαφορά. Ματέρα κατάσταση, ναι. Στο δεύτερο. Ναι. Επομένως, όταν καλοδοξολογεί και αυτό που βρίσκεται, πούμε, γιατί και ο Θεός ζητά από αυτούς ανθρώπους αγώνα, λοιπόν, όσο στο φαγητό τους και στη και στο όρος μεθάνας κλπ. Ναι. Να πληρώνουν. Ναι. Για την ωραία προσευχή, δεν ξέρω, φυσικά, θα τη διαβάσει φυσικά τη δουλειά και θα. Πολλές φορές όμως, ιδίως οι γυναίκες τα πρώιμα προσέχουν επειδή έχουν το συνέστημα, επειδή είναι και γυναίκες εδώ, επειδή έχουν το συνέστημα, φυσικά έχουν την αγάπη, γιατί οι άντρες αγαπούν το Χριστό με τη λογική, οι γυναίκες με την καρδιά και το έχουν αποδείξει τότε και με όταν σταυρώσουν τον Κύριο. Οι άντρες βρήκαν τη λύση, πάνε τη λογική για να δουν τι γίνεται
τόση ουδέη, γραμματής φαρισαίοι, αυτά στρατός, νύχτα είναι. Λοιπόν, τα πάνε πόψη και λέει να κλείσουμε το βάλουμε το σύρτη η γερά, να δούμε τι θα γίνει. Τέτοι. Σε λογική. Οι γυναίκες πήραν τα μπουκάλια, ό,τι νύχτα, θα ξεγερακούπηγε, οι γυναίκες θα πει κανείς. Λέγανε καμιά φορά ποιος θα μας γίνει στο λίθι και προχωρούσε τα. Ούτε στρατό, ούτε που ήταν σαν εξφύγες εκεί πέρα. Ναι. Και τελικά σαν πέρασε η αγάπη που λέει έξω βάλτο πω, ναι. Σαν πέρασε βάφτη. Τις γυναίκες. Ναι, τις γυναίκες. Γιατί νοερά προσευχή που αναφέρει μέσα στη φιλοκαλία μερικά πράγματα. Και ο ίδιος ο Ρωστινιών είναι αυστολόγος, ο οποίος κινείται ας υποθέσουμε στον πιο νέο σημείο αυτή. Αλλά επειδή οι γυναίκες έχουν το συνέστημα, θα αρχίσουν τα δάκρυα και θα μην το φτάσουν σε κύριε κατάσταση. Άντε, πού να δει, αγριάκρυα. Λοιπόν, ναι. Ναι. Λοιπόν, χρειάζεται πάνω σε μεγάλη προσοχή. Μετά να φέρουν κάτι οι Άγιοι Πατέρες, βοηθητικά τώρα την δεύτερη προσοχή. Όταν πέρα έτσι σε σκουράζω. Σκαμνάκια, θα είναι ένα σκαμνάκι τώρα θα καθίσει. Να την αναπνοεί κατά αυτόν τον τρόπο κλπ. Αυτά βοηθάνε να συμποθέσουν. Αλλά πολλές φορές πάλι είναι και μια και αυτή μια πλάνη. Λέμε ότι αν, νομίζω έχω τη, λέω ότι αν κάνουμε ένα σκαμνάκι τόσο και σκύψουμε κατά αυτόν τον τρόπο και πούμε τόσες ευχές που αναφέρει ο προσκυνητής, εντάξει εκεί πέρα. Μα δεν είναι μόνο να συνηθίσουμε να λέμε την ευχή, σκοπός να γίνει επέμβαση του παλιού μας ανθρώπου. Γι' αυτό, καταρχάς, θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό και πριν αρχίσει ακόμη την ευχή, θα πρέπει να έχει υπόψη να μαρτυρώνει τα άτομα. Θα πει τι άμα είμαι η Μιχαούλη, το εξής ο Μασούλης. Δεν ξέρω, πάντως όλοι αμαρτωλήνευτα, γιατί κι αν στο καμπύλιο το φίλο του Μηχανή και δώσει κάτι, μπορεί θα, να μην φίλει, δεν θα έπρεπε να το δώσει στο καμπύλιο. Ναι, γι' αυτό είναι φυσικά και θανάσιμο μάθημα. Περίπου. Ναι, αφού είμαι όλοι αμαρτωλή, πρέπει να έχουμε υπόψη να μαρτυρώνει τα άτομα. Όταν είναι παραδείγμα, μετά να δούμε την ευεργεσία του Θεού. Τι έκανε ο Θεός για μας, τι κάνουμε εμείς για τον Θεό. Όλα αυτά, και γαλανιτένια να είναι η καρδιά, θα ρέει, περιπίν τώρα. Να σκεφτώ λιγάκι λογικά, να πω ότι ο Θεός δεν μπορεί να με κάνει και αμουλάρι. Ένα βάρι. Και μου δώσει αδιάκριτα χέρια, να με φωτάνε 150 κιλά ξύλα, ξέρω εγώ, και να με χτυπάει και ένας χωρικός στο κεφάλι. Και τελικά, όταν το τίγαν βέβαια, τότε στον αλάκο, αν ήταν και την κοιλιά τα εσκύλη, θα περνούσαν και διαβάζα, θα και την ίδια και θα βρούμε και ο λάβος και όσο δρόμο. Μόνο γι' αυτό να πούμε ότι μπορεί τον ευχαρίστησα, αλλά δεν είναι ευχαρίστησα. Που μπορεί να με κάνει και αυτό και να πει ένα σκορπιό και αυτό. Δεν με έκανε, δεν είναι που ευχαριστήσει. Βλέπει την αγάπη του Θεού, με έκανε άνθρωπο. Λοιπόν, θυσιάστηκε για μένα, ενώ με μια σταγόνα θεϊκού αίματος ξέρει όλα τα αμαρτία του κόσμου και μην πόσα κιλά και για μένα. Και για τον κάθε έργο. Όλα αυτά τον σκεφτεί ο άνθρωπος. Βάλει λοιπόν όλα αυτά σε υποθέτω από το ένα τομέα στην ευεργησία του Θεού, από τα άτομα στην αμαρτωλότητά του κλπ. Την ευχαριστία του, η καρδιά και η γραμμένη να θα ραΐσει. Λοιπόν, μετά λέει το Κύριο, εσάν πλέον το έλειο στο Θεό. Το Κύριο σου Χριστέ, όταν λέει Κύριο σου Χριστέ, το ελέησόν με, πρέπει να ξεκουράει η καρδιά του. Κύριε σου ξεφελέησον με, Κύριε σου ξεφελέησον με. Και αισθάνε ανάγκη το ελέος του Θεού. Και τότε δεν τον κουράζει η ευχή. Η ευχή ξεκουράζει, δεν κουράζει. Αλλά όταν μας υποθέσουν, δεν προχωρά κατά αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα όμως μετά, παρόλο που το λέει την ευχή, αισθανόμαι στην ανάγκη του Θεού, το μένει και συνήθεια μετά. Αλλά με τον τρόπο τον άλλο, αποκτούν μόνο τη συνήθεια και ο παλιός άνθρωπος υπάρχει μέσα και υπακολουθεί πλάνη μετά. Εδώ είναι τώρα το τέχνασμα αυτό. Ναι, βρήκα συγκεκριμένα σε θέλω σαν εξομολόγηση κάποτε έτσι και ένα μοναχό τα χίλια πράγματα. Έλεγε την ευχή κοινή του, γιατί το καταλάβαινε κανείς. Έτυχε να έρθουν και κάτι, αυτή δεν ξέρω σας το έχω πει. Ναι. Νομίζω το ξέρω. Έτυχε να έρθουν και μερικοί. Έτυχε σκέφτηκε. Γυρίζω ένα στο μάνα και λέει «Τι πόλε που βρισκόμεθα» ήταν το «Το να καθίσει εδώ» «Τι πόλε που βρισκόμεθα» μας κάψουν χρώσεις που γυρίζω είναι και πήγε σιγά. Λοιπόν,
Τέλος πάντων, σκεφτείτε τι αρχαία εικόνα έδωσε στο άλλο. Κάποτε μου λέει, έγραψε τον τάδε επίσκοπο, τον τάδε μητροπολίτη εκεί πέρα, αυτό τους έλεγξα, τον τάδε μέλη, τον τάδε μέλησα. Έγραψε τον τάδε μητροπολίτη πάλι μου λέει, αν αφήσω αυτές τις δέσεις είμαι στο πλευρό του. Μα για όνομα τον Θεού λέει εκεί πέρα. Αν το εξετάσουμε λίγο λογικά λέει. Τώρα είσαι εσύ, νομίζω φαίνεται ότι είσαι πιο αγράμμος από μένα. Γιατί εγώ στο όμικρο δεν βάζω περισπομένο. Εσύ μπορεί να το κάνεις, γιατί πράγματι το κάνεις μέσα. Μετά, αμφίπλευρος είσαι, φυματίος δεξιά και αριστερά. Τι σας σε κάνουν που λες. Μόνο αυτά να εξετάσεις. Τι σας σε κάνουν αυτός. Άφησε τις ιδέες του. Ξέρετε μου λέει, ένας αν ήταν σαν κοινό, ακόμα θα είχε διορθωθεί η Εκκλησία. Στο κύριο τώρα βάζει συμπέρασμα. Εάν είναι το τρελό, τι το έλεγε, και το δικαιολογήμα, αλλά δεν είναι το τρελό. Διότι πού έφεσαι, τι είστε. Διότι πού, διότι επειδή είναι πολλές φορές με κύριε, δώσε να ζητήσω στάση. Τώρα μην είναι στην ίδια, τύπο. Ναι, μην είναι επικίνδυνα. Και κάποια σκέψη κατόπιν που του ήρθε, το νόμιζε ότι το αποχρεώ. Όχι, ενώ η προσευχή δεν κουράζει, ενώ σε αυτή την περίπτωση κουράζει, ορίζει τον εαυτό του. Ενώ η προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως το παραδείγμα νιώθει κανείς από το παιδάκι, τώρα βρίσκει να αγκαλιάσει μητέρα στην περιοχή. Ξέρετε τι αισθάνεται όταν είναι σαν αγκαλιάσει μητέρα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο ένας όταν νιώθει την παρουσία του Θεού. Λοιπόν και νιώθει τον εαυτό του μωρό, σαν σε κατάσταση άνθρωπος, έχω γνωρίσει ανθρώπους, που πράγματι νιώθει τον εαυτό του ένα μωρό παιδάκι. Τα καταστεύοντες δεν μπορούν να κάνουν εργασίες, διότι δεν μπορούν, παραλύεται το σώμα, τα κόκαλα αυτά τα σκληρά γίνονται λαμπάδες, αλλά και δεν μπορούν αυτό. Η αγάπη του Θεού όταν πέφτει ένα άνθρωπο σε μεγάλο βαθμό, πέφτει, διαλύεται, ναι. Και να θελείς να πάει κάπου να κάνει κάτω, χρειάζεται τον εαυτό του να βγει από αυτή την κατάσταση και μπορεί να κάνει κάτι, να κόψει ένα σκύλο ή τον περιμένει κάποιος. Γι' αυτό έτσι πολλές φορές έχοντας υπόψη μου μερικά από μερικούς ανθρώπους που ζουν μερικές καταστάσεις τέτοιες. Τι πρέπει να προσέχει. Θα είσαι νους στο Χριστό στην εικόνα ή στα γράμματα, όχι στην εικόνα ή στα γράμματα αυτά. Να είσαι νους στην αμαρτωλότητά σας υποθέσουμε, έχει υπόψη την αμαρτωλότητά, πάλι με διάκριση φυσικά, γιατί πολλές φορές ο διάβολος και εκεί μπορεί να κάνει ζημία. Λοιπόν, να του πεις αμαρτωλός που είναι αμαρτωλός, μα αυτό είναι ότι δεν θα αφήσει το διάβολο. Όταν διάβολος μου λέει είμαι αμαρτωλός, θα του πω ότι σε διαφέρει εσένα. Όταν θέλω εγώ θα πω ότι είμαι ο Μαρκός, όχι όταν θέλει ο διάβολος. Και τότε όταν θέλει ο διάβολος θα μην θέσει από όλους. Φεύγω. Και έχει πάρει ένα μαρτωλότητά του. Φυσικά με την εμπιστοσύνη, με την ελπίδα σπέδει στο Θεό. Ναι. Και τα αυτό θα μας δώσει. Οπότε συγκεντρώνονται μετά. Κατά κάποιον τρόπο, λέει, αισθάνεται είναι πιο ανάγκη. Ναι, το έλεγε στο πρώτο σαν το σαν άγγελο, κύριε σου χτέφε, κύριε σου χτέφε, το έλεγε σαν. Λοιπόν και η καρδιά το ξεκουλάει πιο, ναι. Αλλά χρειάζεται όμως η περισπασμή να έχει ότι βοηθά, όπως η ησυχία και η αμερινησία βοηθάνε για να συγκεντρωθεί ο άνθρωπος, το ίδιο και ο περισπασμός και μέσα σκορπίζει. Είπαμε όμως δεν θα ζητήξω πως ο ανθρώπος θα υγιένει τη ζωή. Μετά φτάνει σε μια κατάσταση άνθρωπος που και στον ύπνο ακόμη λέει την ευχή, ξυπνάει όχι ότι το όνειρο αλλά το πραγματικό, διότι συνεχίζει η ευχή και ξυπνήντο. Θα το έχει συμβεί. Όχι, έτσι, θα το διαβάσει. Καθαρίζει. Δεν έχουμε την ευτυχία να φτάσουμε στην αντίθεση. Μήπως και εγώ που τα λέω θα φτάσει. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν φτάσει και... Και έτσι στην εχωρούμε βλέπουμε στην νεολαία σήμερα
να πάρει με αυτές όσες θα ταξίδεις που κάνει. Εάν δεν υπήρχαν στην πνευματική ζωή, που εδώ, ποιες ειδονές, σε μεγαλύτερο βαθμό, μπορεί να μπήκαν μέρικες, μακάβουν για τον παράδο κλπ. Δεν ξέρουμε αν είναι, δεν είναι. Μα σε αυτή τη ζωή μπορεί να δει κανείς ένα μέρος της χαράς του παραδείου σε μεγάλο βαθμό. Όχι ένα λεπτό, 10 λεπτά και 10 μέρες και αυτό είναι. Μια συνέχεια από εδώ, μια αγκαλίαση λοιπόν. Και να διαρωτάτε πολλές φορές αν υπάρχει κάτι καλύτερο στον παράδεισο από αυτό το οποίο ζει εδώ. Νομίζω ότι όταν υπάρχει μια πρόοδο η πραγματική είχε σχέση μεγάλη με την ταπείνωση. Επειδή άλλη απλότητα είχε σχέση με την υπερηφάνεια. Ναι. Να σου φέρω παράδειγμα κάθε για κανένας εγκαταλειμμένος γέρος εκεί στην Ήπειρο, εγώ σκόρ. Τι πήρα, το βρήκα σε μια καλή μέσα και φρόντιζε να σε ό,τι ζωή μια φορά έχει πάει στο Πάσχα, στην Εκκλησία. Το Πάσχα και λίγο καημένα. Πού, τι θρησκεία έχουμε, σαν τον Ιησού Χριστό ή τον Οδεσπόρησε. Για άλλη τη λέει εκείνη αυτό στο κεφάλι και τη σαμπάς, ο καημένα. Τέλος πάντων, παρόλο που είναι τόσο απλός, δεν έχει τίποτα στο βουνό. Και το Θεός εκατόρθωνε, γιατί ήταν κάτι σκυλάκι και μέσα στο πηγαίνα και υπέρ το πιάτο πως έφαγε το φαγητό, το χαντά, το γύριζε ανάποδα. Να, αυτό θα πει μια λόγη. Καταλάβατε, αυτό θα θεωρείς αυτά που δεν λες και λέει και στο διάστηριο πάλι, τόσο πολύ, ναι. Δεν γύριζε το πιάτο ανάποδα με το γλύκο τα γατιά. Δεν πει κανείς να πει. Αν το δει κανείς εξωτερικά, τα άλλο, θα πει πώς απλώς είναι. Αυτή τώρα, φυσικά ήταν μια εκδήλωση, εκδηλώσεις. Αν δεν είχε εκδηλωθεί εκεί, μπορείς να γελάς πούρωσα. Μόλις την συμπεριφορά του, μόνο τα άλλα, να κάνουν και κάτι κλαδιά που είχαν για τις κατσίκες και κοντά ήταν. Και όλα αυτά ήταν όχι μόνο απλά, τελείως τις υποθέσεις. Ναι. Κι αν δεν έβλεπε όλα αυτά, νόμιζε ότι... Ναι. Αλλά εδώ, γι' αυτό είπα ότι η απλότητα πραγματική έχει γεννιέται, πώς να πει κανείς, από την ταπείνωση. Ενώ η άλλη έχει σχέση με την υπερηφάνεια. Και αυτό φυσικά όταν κάποιος κανείς κάνει μια εργασία στην εαυτό του βρίσκει. Όπως πρέπει μια αγάπη, δεν μου καμιά φορά ότι έχουμε αγάπη. Έχουμε αγάπη, τι είδους αγάπη όμως είναι. Ενώ για την πνευματική αγάπη, δεν για την κοσμική. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση που να θεωρεί όλο τον κόσμο αδέρφια του, να θα πει κανείς ότι αυτός είναι ειδωλολάτρης, είναι χοβάς. Ναι, είναι κατά σάρκα μου αδερφός όμως, από την αγάπη και από την πνεύμα. Κατά σάρκα και κατά πνεύμα είναι μία μόνος της Ορθοδόξης. Αλλά και εκείνος είναι κατά σάρκα αδερφός. Τώρα, χαίρομαι για έναν Ορθόδοξο φυσικά. Αλλά γι' αυτόν τον αδερφό μου τον κατά σάρκα αδερφό μου. Ο οποίος, αν και με τον ένας αδερφός μου κατά σάρκα, Ιωχωβάς, οτιδήποτε, ακόμη και ο καθολικός να γιώνα, πόσο θα έκλαιγα. Τώρα τόσα εκατομμύρια υπάρχουν αυτοί, πόσο έχω κλάψει. Επομένως πόσο μακριά βρίσκουν από την πραγματική αγάπη. Καταρχάς, γιατί, τι νόημα έχει αυτή η λύπη. Η λύπη δεν υπάρχει στον κόσμο, αλήθεια. Γιατί, δεν ξέρω, με συγχωρείτε ίσως. Ας πούμε αλήθεια ότι εγώ δεν έχω ασχοληθεί και πολύ με πολλά πράγματα. Εγώ λίγα πατρικά πια και προσπαθώ τέλος πάνω, αν εφαρμόσω κάτι. Αυτό που έχω καταλάβει ότι, πώς είπε πρόβλημα, δεν υπάρχει καρμάκι στον άνθρωπο. Αφού μπορεί υπάρχουν καρμάκι, αφού όσος είναι γλυκής, το φαρμάκι είναι γλυκό, τότε δεν είναι το πιο. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε ότι πολλές φορές συμμετάσχει στο πάθος του Κυρίας, υποθέσουμε. Ας πιάσουμε από την αρχή τότε. Αμαρτάν άνθρωπος, κάνεις αμάρτη μια αμαρτία κλπ. Λυπείται πράγματι, μετανοεί, λυπείται αυτό.
νιώθετε, έβγε την πνευματική, έχει τέτοια παρηγορία. Ξεμολογείται και λοιπά, μετανοεί και ειλικρινά, έχει τέτοια παρηγορία. Το σκορπίζει μια φορά. Και όταν παραδείγματι δεν νιώθω αυτή τη θεία παρηγορία, τότε πρέπει να καταλάβει, είδε κάτι θα ξέχασε και υπάρχει μέσα τον πειραζεπόμενο, ή δεν το είπε όπως πρέπει, ή δεν το είπε, δεν μπορεί να δώσει να καταλάβει και τον πειράζει ο λογισμός, και μπορεί να πάει ξανά να το πει αυτό. Λοιπόν, οπότε έρχεται η θεία παρηγορία. Λοιπόν, προχωρούμε τώρα. Συμμετάσχει σε μια στενοχώρια παραδείγματι ενός αδερφού, για τον αδερφό που υποφέρει και λοιπά κάτι. Κάνει προσευχή φυσικά, αφού δεν μπορεί να βοηθήσει να το δει. Παρακαλεί και λοιπά όλα αυτά. Το βοηθά ο Θεός και αισθάνεται την πληροφορία του βοήθησης. Διότι μετά την αυτή, ενώ στενοχωρείται κάνει, νιώθει, δεν στενοχωρείται, ενώ κλαίει για το να προσεύχεται, αλλά αισθάνεται μια αγαλίαση. Και εκτός από την αγαλίαση, νιώθει και μια ιδιαίτερη αγαλίαση, η οποία είναι πληροφορία του Θεού, σαν το παιδάκι μετά, μη συνεχώρησε, έγινε. Μετά, συνεχωρείται για τους κεκτημένους, γιατί καημένοι και κεκτημένοι είναι πόροι, και αν δεν σου κάνεις καμία πόρη του καράδα, ναι, από τα άρτα σίδερα. Δηλαδή λέω και στη μετάνοια, αυτοί οι καημένοι μόνοι δεν μπορούν να βοηθήσουν. Εμείς όμως μπορούμε. Και θέλω ο Θεός να υπάρχουν άνθρωποι να παρακολούν για να βοηθά ο Θεός, γιατί δεν μπορεί να βοηθήσει ο Θεός. Εδώ βλέπουμε την αρχοντιά του Θεού που δεν θέλει να δώσει το δικαίωμα στο διάβολο να διαμαρτυρηθεί, διότι υπάρχει ελευθερία, βλέπετε. Ναι, και έτσι παραβιάζει το αυτοξούσιο με τέτοιον τρόπο που επιμένει ο Θεός, που παρακαλεί ο άλλος. Λοιπόν, και να υποφέρει για το συγκεκριμένο. Σε παρακαλώ, βοήθησε το, κρίμα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και νιώθει, αγάλιται. Και εκτός από την αγαλίαση, αισθάνεται μια ιδιαίτερη αγαλίαση. Σαν το λέει παιδάκι, μη στενοχωρείς, εντάξει θα τους βοηθήσω. Και χαίρεται ο Θεός διότι, διότι βλέπει συγγενεύει με το Θεό. Ο άνθρωπος τότε, η αγάπη του εκείνη. Συγγενείται ο Θεός κατά κάποιον.